Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε ένα ταρτάκι μετά τις 2, ξεκινάμε. Ο Λίμπερο παντού, θα πάμε παρέα ως και τις 3. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο με τον Χριστό και ως στη ρύθμιση του ηχού. Με αρκετά ενδιαφέροντα θεματάκια και σήμερα. Με τα του ΠΑΟΚ και τα του Άρη. Το ό,τι συμβαίνει και στα μεταγραφικά νέα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να δούμε τι γίνεται και λίγο στο Κόπα Αμέρικα. Θα τα βάλουμε όλα σε σειρά για να δούμε αναλυτικά τι παίζει στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με την αποτυχημένη χθεσινή προσπάθεια της Αργεντινής στο Κόπα Αμέρικα για να πάρει την πρώτη της νίκη. Μετά την ήττα από την Κολομβία στην πρεμιέρα, η παρέα του Μέση έμεινε στο 1-1. Ο Αργεντινός σκόραρε με πέναλτι, αλλά δεν έφτανε αυτό. Και μάλιστα γλίτωσε και από τα χειρότερα με τον goalkeeper της, τον Αρμάνι, να αποκρούει πέναλτι. Έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και τώρα την τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Κατάρ. Η Αλμπισελέστε θα ψάξει οπωσδήποτε την νίκη για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά. Βέβαια υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να την φέρει εκτός διοργάνωσης ακόμη και με νίκη, καθώς αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση του ομίλου. Το Κατάρ έχουν επίσης από ένα βαθμό. Η Παραγουάη έχει 2, η Κολομβία έχει ήδη προκριθεί με 6 βαθμούς και περιμένουμε τώρα την τελευταία αγωνιστική. Θα περιμένει η Αργεντινή την τελευταία αγωνιστική να πάει με την ψυχή στο στόμα, να κερδίσει οπωσδήποτε το Κατάρ και να περιμένει και το συνδυασμό των άλλων αποτελεσμάτων για να βγει είτε δεύτερη περνώντας την Παραγουάη, είτε να είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες των τριών ομίλων που θα πάρουν το εισιτήριο για να συμπληρωθεί η οχτάδα πέρα από τους δύο πρώτους κάθε ομίλου από τους τρεις. Οι δύο καλύτεροι τρίτοι επίσης θα περάσουν οχτάδα. Οπότε έτσι ελπίζει η Αργεντινή. Να δούμε όμως κατά πόσο μπορεί αυτή η Αργεντινή, γιατί δεν πήθη καθόλου με τις εμφανίσεις της. Όσοι ξενύχθησαν και χθες για να δουν το παιχνίδι, νομίζω και πάλι απογοητεύτηκαν, ειδικά αν είναι φίλοι της Αλμπισελέστε. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση με την απόδοση που έχει για να προχωρήσει παρακάτω και να κάνει κάτι στη διοργάνωση. Σήμερα το βράδυ, μάλλον τότε μεσάνυχτα, ξημερώματα Παρασκευής, υπάρχει το ματς της Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη, η οποία με 4 στην πρεμιέρα μας είχε εντυπωσιάσει, είχε αφήσει υποσχέσεις. Σήμερα στις 2 αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Ενδιαφέρον παιχνίδι σαφώς. Στις 2 υπάρχει και το παιχνίδι. Όχι, σήμερα μόνο αυτό το παιχνίδι έχουμε. Στις 2 αύριο, το επόμενο ξημέρωμα, θα δίνει το παιχνίδι Εκουαδόρ Χιλή για τον τρίτο όμιλο. Σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν οι όμιλοι πάντως, αρχίζει να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Και περιμένουμε τα νοκάουτ, εκεί όπου ελπίζουμε να δούμε την Αργεντινή, αλλά ελπίζουμε να δούμε την Αργεντινή και με ένα καλύτερο πρόσωπο. Όχι αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα στο τουρνουά, γιατί μόνο ότι μπορεί να πάει ψηλά δεν μας έχει πείσει. Στα του Άρη υπάρχει η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ στο προσκήνιο μετά τη χθεσινή κλήρωση που είναι αντίπαλο της ομάδας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Υπάρχει σήμερα η παρουσίαση του Ιντέγε που θα γίνει στις 5.30 και θα πούμε περισσότερα συνέχεια και για τον Νιγηριανό επιθετικό που ήρθε χθες μέσα σε αποθέωση. Χθες έγινε και η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Γενικότερα αυτές οι μέρες κινούνται όλοι έτσι, σε πιο εντατικούς ρυθμούς στον Άρη για να ξεκινάει η προετοιμασία σιγά σιγά για τη νέα σεζόν. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά. Μεταγραφικά υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ από πλευράς πωλήσεων κυρίως, καθώς χθες είχαμε τις συμφωνίες καταρχήν για Κουλούρη, για την πώληση του Κουλούρη στην Τουλούζ και την παραχώρηση του Ελκαντουρί στη Σταντάρ Λιεγής. Και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να εισπράξει και σημαντικά ποσά από αυτές τις δύο κινήσεις. Υπάρχει σήμερα το ενδιαφέρον στραμμένο στην υπόθεση του Κάνιας, ο οποίος αναμένεται ακόμη και να υπογράψει και να παρουσιαστεί, να ανακοινωθεί επίσημα σήμερα από τον Ερυθρό Αστέρα. Και θα κλείσει έτσι οριστικά η υπόθεση της ενδεχόμενης ανανέωσής του με τον ΠΑΟΚ, που ούτως ή άλλως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ελπίδα πλέον. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ισπανού. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και για τον Σάχοφ. Χθες η Ιταλία έγραφαν ότι βρίσκεται κοντά στην Πολώνια. Πολλά τα σενάρια ακόμη. Περιμένουν τον Ισμαήλ Σίλβα στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα συνέχεια και πιο εκτεταμένα. Στον Ηρακλή εξακολουθούν να ψάχνουν ομάδα για να αγοράσουν το αφημί και να γίνει νέα καθαρή ΠΑΕ, να μπορέσει να παίξει σε επαγγελματική κατηγορία κανονικά τη νέα σεζόν και να γίνουν και περαιτέρω κινήσεις ώστε να στηθεί ομάδα. Ακόμη στα στατική κατάσταση εκεί δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, δεν προχωρούν τα πράγματα. Σήμερα διαβάζουμε κάποιες υποψήφιες ομάδες που θα ήταν σε θέση να παραχωρήσουν το αφημί τους, να πουλήσουν τον αφημί τους στο γύρεο ώστε να προχωρήσει κάποιο τέτοιο deal και να βρεθεί κάποια λύση για τους κιανόλεφους. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι οι μόνοι, τα έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές και με τον Γιώργο Ματζιούγκη και πιο αναλυτικά, ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Όσο και αν σε πολλούς δεν φαντάζει ως ιδανική λύση, και πράγματι δεν είναι ιδανική λύση για τον Ηρακλή να αγοράσει και πάλι ένα αφημί. Αλλά είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή για να παίξει καθαρός σε επαγγελματική κατηγορία τη νέα σεζόν. Έχουν γραφεί τα ονόματα των ομάδων του Κρόνου, Αργυράδων,
από την Κέρκυρα. Υπάρχει το όνομα του Θεσπρωτού από την Ιγουμενίτσα. Υπάρχει και το όνομα του ποδοσφαιρικού ομίλου Τρίγλιας. Περιμένουμε να δούμε ακόμη. Είναι πολύ νωρίς πάντως. Και εξάλλου δεν υπάρχει μετά τη φυγή του τον Παπαδόπουλου στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και κάποιος που να μπορεί να τρέξει τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και να εγγυηθεί ότι θα δώσει χρήματα για να αγοράσει το άφι μια άλλη ομάδα. Πριν περάσουμε στα του Άρη, αξίζει να αναφέρουμε τη δήλωση του Λιονέλ Μέση, μιας ξεκινήσαμε με το θέμα της Αργεντινής που είναι στο επίκεντρο σήμερα όσον αφορά το Copa America. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μετά το παιχνίδι μίλησε, τοποθετήθηκε στα ΜΜΕ, βγήκε μπροστά, δεν διστάσε και είπε ότι είναι ειλικρινά απογοητευτικό που δεν μπορέσαμε να πάρουμε την νίκη και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ξέρουμε πως θα είναι δύσκολο, ακόμη ψάχνουμε την καλύτερη μας εμφάνιση. Ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε για τη ζωή μας, λέει. Θα ήταν τρελό να αποκλειστούμε. Και από αυτή την ατάκα του, νομίζω, καταλαβαίνουν όλοι την πίεση που υπάρχει και το πρέπει που μπαίνει στην Εθνική Αργεντινή και ιδιαίτερα στο Λιονέλ Μέση, για να μην αποτύχει πανταγωδός η ομάδα και σε αυτή τη διοργάνωση. Εντάξει, το τι κριτική γίνεται στον τύπο δεν το συζητάμε και τα πρωτοσέλιδα το πως εστιάζουν στον Μέση και το ότι η ομάδα του χρειάζεται να βγάλει κομπιουτεράκια τη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Copa America. Καταλαβαίνετε, νομίζω, το τι συμβαίνει στην κατάσταση στην Αλμπισελέστη. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς όμως να έρθουμε εδώ στα δικά μας ξανά, να περάσουμε στα του Άρη, να ξεκινήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας πει αναλυτικά το τι έχουμε να περιμένουμε και τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Μετά από μια γεμάτη μέρα όπως η χθεσινή, που είχε κλήρωση, είχε υποδοχή παίκτη, προπόνηση πρώτη για τη νέα σεζόν, σήμερα τι άλλο έχουμε να περιμένουμε? Σήμερα έχουμε πάλι ντέγε, γιατί το απόγευμα στις 5.30 τελικά και όχι στις 7 όπως είχε προγραμματιστεί από χθες, θα γίνει η παρουσίαση του Νιγεριανού στην μπουτίκ του Κλεάνδης Βικελίδης. 5.30, τώρα 5.30, 6 παρατέταρτο, κάπου εκεί, πάντως όχι 7. Όπως ανέφερε η αρχική ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα έχει υπογράψει και το συμβόλαιό του. Έχει περάσει το πρωί από ιατρικές εξετάσεις. Όλα οκ, okay, έτσι. Ναι, και ένας λόγος που γίνεται και νωρίτερη παρουσίασή του είναι για να προπονηθεί και το απόγευμα. Γιατί υπάρχει επαγγελματική προπόνηση εκεί πέρα λίγο πριν τις 7 για τους ποδοσφαιριστές. Πάλι στο Βικελίδη ή στο Ορίσιο? Αυτό τώρα μου διαφεύγει σε άλλο τον παίκτη. Λεπτομέρεια, ούτως ή άλλως. Μικρή σημασία. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο Ιντιέγε δεν έχει άλλα περιφόρια να χάσει. Ναι. Γι' αυτό και θα μπει εκτός από σήμερα στις προπονήσεις να πιάσει δουλειά. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος χρειάζεται να δουλέψει αρκετά ώστε να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας. Εγώ υπολογίζω ότι σε αυτά θα φτάσει σε περίπου 2 μήνες. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την έλεμε σου. Θα είναι, εγώ πιστεύω, κανονικά στη δάση του Παντελίδη, όχι για 90 λεπτά, αλλά θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη για παραπάνω από ένα μήχρονο, νομίζω, μέχρι εκείνα τα μάτς. Mm-hmm. Εντάξει, εξάλλου μένει ένας μήνας ακόμη και κάτι παραπάνω, οπότε θα προλάβει να μπει σιγά σιγά σε ρυθμό. Έχει ακόμα, ναι. Έχει ακόμα. Ιντέγε. Πέραν του Ιντέγε, περιμένουμε μέσα αυτή την εβδομάδα να τελειώσει ο Άρης με τις βασικές του μεταγραφικές εκκρεμότητες. Χθες το βράδυ νωρίς έγινε γνωστό ότι υπήρξε καταρχήν συμφωνία με τη Λοριάν για τον Ρόους. Νομίζω ότι οι Γάλλοι πέτυχαν έως ένα σημείο αυτό το οποίο θέλανε, γιατί ο Άρης ανέβασε την προσφορά του προς τη Λοριάν και σε συνδυασμό με τις πιέσεις που άσκησε το προηγούμενο διάστημα ποδοσφαιριστής, οι Γάλλοι δώσανε το OK ώστε να μετακομίσει μόνιμα πλέον στη Θεσσαλονίκη με μεταγραφή, χωρίς να γίνει ακόμα γνωστή διάρκεια του συμβολέου του, βέβαια. Και αυτό ήταν μια είδηση που χθες μπορεί να πέρασε λίγο στα ψηλά, γιατί υπήρχε όλη αυτή η φασαρία εντός εισαγωγικών μες την ημέρα με τα υπόλοιπα που ήταν ειδήσεις που περίμενε καιρό ο κόσμος. Αλλά αυτό του Λοριάν νομίζω είναι εξίσου σημαντικό, γιατί. Του Ρόουζ και συμφωνία με του Λοριάν. Ναι, γιατί ο Άρης ουσιαστικά δένει την άμυνά του, έτσι, με αυτή την κίνηση. Δεν είναι δυναμινά του, διατηρεί στο ρόστερ ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, αρέσει στον προπονητή, θέλει και ο ίδιος πάρα πολύ να συνεχίσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πρώτη επιλογή, γιατί ο Άρης πιστεύω θα πάει για ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική μονάδα για τη νέα σεζόν. Ο Ρόουζ είναι ένας ποδοσφαιριστής σε καλή ηλικία, με καλά στοιχεία για τη θέση του, δηλαδή δεν είναι τόσο αργός για στόπερ ο συγκεκριμένος. Έχει τη split πάσα που λέμε πολλές φορές, που είναι καλό να έχει το στόπερ, δηλαδή την κάθετη που θα σπάει την πρώτη γραμμή άμυνα στον αντιπάλου και θα την προωθεί μπροστά. Λοιπόν, έτσι. Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω και... αν είδες και την ανάλυση της ΑΕΛ Μεσού που υπάρχει στο Ριπρέ από το πρωί. Δεν πρόλαβα γιατί έμπλαξα με τις δημόσιες υπηρεσίες, Γιώργο, μου σήμερα το πρωί. Πρέπει να την δεν δεις. Είχα την ευκαιρία, αλλά θα τη δω μετά. Εντάξει, μας σκιαγράφησε πάνω κάτω λίγο ο Μάριος Χρυσοδούλου, χθες All About Harrison Air. Τώρα δεν ξέρω τι αναφέρει η ειδική σου ανάλυση, θα τη δω βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίζει ποδόσφαιρο, με την μπάλα κάτω πολλές φορές. Είναι μια ομάδα του συνόλου. Και όχι των προσωπικότητων και των ατομικών, πολλών ατομικών ενεργειών. Μια ομάδα με χαμηλό budget, ναι. Με έναν άνθρωπο που βάζει μόνος του χρήματα τα τελευταία χρόνια, που έχει κάνει μόλις μια μεταγραφή μέχρι στιγμής, ένα βραζιλιάνο επιθετικό έχει πάρει. Σημείο αναφοράς νομίζω ότι είναι αυτός ο Χουράδο, ο Ισπανός επιθετικός, ο 33χρονος, που πέρυσι έβαλε 15 γκολ σε 31 παιχνίδια. Έχει και κάποιες άλλες καλές μονάδες. Έχει έναν στόπερ, αχτρομητευτεί το όνομά του, που έχει και την κυπριακή υποκότητα μάλιστα. Είναι από όλοι για αυτούς ο Λαφράνς, ο κεντρικός αμυντικός που πήγε στον Αποέλ. Ήταν καλή μονάδα για αυτούς. Όπως και ο Μακρύς που ήταν δανεικός από τον Αποέλ και επέστρεψε πίσω. Βέβαια είναι πιθανό, από ό,τι μαθαίνω εγώ, ο Μακρύς να γυρίσει ξανά στην ΑΕΛ Μεσού. Γιατί δεν υπολογίζεται στον Αποέλ. Εντάξει, είναι μια κλήρωση που όπως λέγαμε και χθες είναι βατή. Νομίζω ότι είναι δύσκολη συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιλογές του Άρη. Αν ο Άρης είναι σοβαρός, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο της. Ναι, είναι το φαβορί όπως και να έχει. Εντάξει. Εντάξει, απλά αυτό απαιτείται σοβαρότητα, έτσι, όπως σε κάθε παιχνίδι, όποιον και να έχει αντίπαλο Άρης. Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε μια χρονική περίοδο που καμία από τις δύο ομάδες δεν θα είναι απολύτως έτοιμη, ούτε ο Άρης ούτε η ΑΕΛ. Και οι Κύπροι πάντως ξεκινούν τώρα προετοιμασία, ναι, την επόμενη εβδομάδα. Ξεκίνησαν χθες. Α, ξεκίνησαν χθες κι αυτοί. Είχαν εντύπωση ότι τη Δευτέρα ξεκινούν, ναι, την επόμενη Δευτέρα. Εντάξει, μικρή σημασία, είναι το ίδιο διάστημα πάντως, όπως και να έχει. Δεν θα είναι 100% έτοιμη καμία από τις δύο ομάδες και σε αυτή την περίπτωση θα παίξει ρόλο η ποιότητα, που νομίζω ότι ο Άρης μέχρι τότε θα έχει περισσότερη ποιότητα από την ΑΕΛ, και η σοβαρότητα. Όποια ομάδα καταφέρει να συνδυάσει αυτά τα δύο, τότε νομίζω ότι θα περάσει. Στην επόμενη φάση, στον τρίτο προβληματικό γύρο, εντάξει, έχει ακόμα μέρος ο Άρης για να ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι, βέβαια. Στις 25 Ιουλίου είναι το πρώτο μάτσο Κλεάνδης Βικελίδης. Και εδώ, Νίκο, δώσε μας λίγο και την απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί έχει γίνει λίγο ένας μήλος το που θα γίνει το δεύτερο μάτσο. Θα γίνει στο γήπεδο της Λάρνακας, έτσι, όχι στο Τσίριο, στην έδρα της Αλέμωσου. Το Τσίριο, όπως μεταφέραμε με χθες μετά και στο γύρο του Ζαγόρα στο πέναλτι, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ευρωπαϊκό μάτς. Και γι' αυτό η ΑΕΛ Μεσού αγωνίζεται, θα δώσει αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι βολικό νομίζω για αυτούς που θα ταξιδέψουν στην Κύπρο, γιατί είναι και το αεροδρόμιο εκεί πέρα και δεν θα χρειαστεί να καλύψουν μια απόσταση περίπου μια ώρα ή ως και κάτι παραπάνω για να πάνε τη Λάρνακα στη Λεμεσό. Και ο Άρης θα πάρει, όπως είναι γνωστό από χθες, 1500 εισιτήρια, 1200 θα πάρει ο Κυπριακός Σύλλογος για τη θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές και τις επόμενες ημέρες. Έχουν και σύνδεσμο εδώ οι Κύπροι πάντως, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το ήξερα. Της ΑΕΛ Μεσού, ναι, ναι, έχουν σύνδεσμο εδώ τα παιδιά, οπότε νομίζω, εντάξει, αρκετοί θα είναι κατευθείαν από εδώ. Σίγουρα, εντάξει, εννοείται. Και ο Άρης νομίζω τα εισιτήρια θα εξαντλήσει τα 1500, είναι και καλοκαιράκι στην Κύπρο, μια χαρά βολεύει. Θα τα εξαντλήσει, εντάξει, το καλοκαιράκι μην το λες, γιατί εκεί πέρα κάνει λίγο καλοκαίρι άγριο. Ναι, πάνω από 40 δηλαδή. Εντάξει, εγώ έχω πετύχει και 40 σκιά στην Κύπρο, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, είναι λίγο δύσκολα εκεί πέρα. Ο Άρης που έχει και αυτός αρκετούς φίλους στην Κύπρο, έχει το Super 3 Λευκωσία, το Super 3 Κύπρου βασικά. Σωστά. Που εδρεύει στη Λευκωσία. Κοντά στο πατρικό μου εκεί κιόλας. Θα τους επισκεφτείς, ναι, οπότε. Θα πας. Θα πας, έτσι, θα πας. Δεν πιστεύω να υπήρξε κανένα θέμα και να μην σε αφήσουν να πας. Γιατί ο Χρήστανθος έλεγε κάτι περίεργα χθες εδώ στον αέρα, στο πέναλτι. Τι έλεγε δηλαδή? Ότι να και τώρα πρώτο αίτημα αύριο μόλις γυρίσω του Νίκου να πάει αυτός και τέτοια, αλλά μάλλον θα πάτε μαζί από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Θα τον φιλοξενήσεις κιόλας. Αυτό το συμπέρασμα μας έδωσε στο τέλος. Για να σου κάνει το χατήρι. Δύσκολα. Τέλος πάντων. Εγώ θα τα βρείτε. Αυτή θα είναι Λάρνα. Οπότε... δεν είναι μεγάλη και απόσταση, ως 40 λεπτά είναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε, αφού έκλεισε και του ρόλου, ειδικά ο Άρης έχει έναν λιγότερο πονοκέφαλο με τα γραφικά. Ναι, και βασικό κιόλας, έτσι, γιατί είπαμε, η θέση του κεντρικού αμυντικού είναι... Ναι, συμπληρώνει το puzzle σιγά σιγά και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει με τον Εκστρέμ, εκεί που υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα πριν του Ντάνιελ Μαντσίνη. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα αυτός θα έρθει στο τέλος στην ομάδα, ο 23χρονος Εκστρέμ, και από εκεί και πέρα ο Άρης θα προχωρήσει
σε κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις. Νομίζω ότι ακόμα έχουμε μέλλον με τα γραφικά, κυρίως όσον αφορά τις συμπληρωματικές επιλογές. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα 8-9 μεταγραφές θα γίνουν με την ομάδα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με τα δεδομένα που υφίστανται. Δεδομένη χρονική στιγμή. Περιμένουμε, οπότε ακόμη έχει δρόμο το καλοκαίρι, είναι νωρίς. Απλά σιγά-σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς όλο και περισσότερο. Η ομάδα πάντως ξεκίνησε χθες τις προπονήσεις της στο Βικελίδης, εντάξει, με αρκετές απουσίες, είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει, ακόμη είναι νωρίς. Καθώς αρκετοί είναι, για παράδειγμα, διεθνείς που λείπανε, είναι κάποιοι που εξασφάλισαν κάποιες μέρες επιπλέον άδεια. Εντάξει, δηλαδή ο Γιουνές έλειπε, ο Λάρσον έλειπε, ο Μπάσα έλειπε, ο Κόρκου, το Σιώπης, ήταν ο Κουέστα, ήταν, οι Ισπανοί ήταν κανονικά. Κάποιοι Έλληνες, ο Δελιζής για παράδειγμα, ο Ντίνο Αρβανίς, 20χρονος τερματοφύλακας που επιστρέφει στον Άρη φέτος. Έπιασε δουλειά και ο Αλέκος Οράντος που ήταν και αυτός χθες στην πρώτη προπόνηση. Ναι, ο πρόσωπο λοιπόν. Τώρα ο Άρης θα πάει με διπλές προπονήσεις το επόμενο διάστημα. 1 Ιουλίου είναι η αναχώρηση για Ολλανδία, έτσι. Ναι, 1 Ιουλίου είναι η αναχώρηση για Ολλανδία. Την άλλη Δευτέρα δηλαδή, δεν είναι και τόσο μακριά, όχι αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, την επόμενη. Ναι, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Ναι, μέχρι τότε θα έχουν επιστρέψει και οι διεθνείς και θα έχουν γίνει και κάποιες ακόμα μεταγραφές για να έχει περισσότερες επιλογές ο Παντελίδης στα χέρια του. Πριν τα φιλικά. Μάλιστα, ωραία, ωραία, Νίκο. Έτσι, να μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ρυθμούς. Γιατί εντάξει, ωραίο το καλοκαίρι, αλλά άμα δεν έχεις και ποδόσφαιρο να ασχολείσαι, σιγά-σιγά να μπαίνουμε. Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, Γιώργο. Επίσης. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι συμβαίνει στον Άρη μετά από μια γεμάτη μέρα όπως χθεσινή που είχε την κλήρωση με την LMSU στα προκριματικά του Europa League. Είχε την άφηξη του Ιντέγε και σήμερα σε ρυθμούς Ιντέγε πάντως όλοι στον Άρη στις 5.30 στην Boutique η παρουσίαση του Νιγηριανού επιθετικού. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση και φωτογραφίες και όλα τα σχετικά για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Και ξεκίνησαν και προπονήσεις. Επομένως, όλο και περισσότερο μπαίνουν σε ρυθμούς της νέας σεζόν στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο. Εμείς να πάμε τώρα στο πρώτο μας break, στο πρώτο και μοναδικό άλλωστε. Break τη εκπομπή στο Λίμπερο παντού. Μένετε τζονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο παντού, μέρος του δεύτερο. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρυσοσκιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 για ένα 20 λεπτό περίπου ακόμη να δούμε ό,τι άλλο συμβαίνει. Τα είπαμε νωρίτερα για τον Άρη με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Στον Ηρακλή, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Μάλλον δεν υπάρχει τίποτα αυτές τις ημέρες. Σε αναμονή εξελίξεων βρισκόμαστε όσον αφορά τους Γιαννόλευκους. Να βρεθεί λύση καταρχήν εσωτερικά και από εκεί πέρα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να βρεθεί επιτέλους κάποια λύση στο θέμα της αγοράς του αφημί κάποιας άλλης ομάδας, ώστε να αρχίσουν να τρέχουν και τα αγωνιστικά σιγά-σιγά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο γυρό. Άλλο ένα καλοκαίρι στην αβεβαιότητα, στα προβλήματα, σε όλα αυτά που έχουν συνηθίσει οι φίλοι του Ηρακλή τα τελευταία χρόνια και ελπίζουν σιγά σιγά να βρεθεί κάποια λύση στα υπόλοιπα. Όπως είπαμε και πριν, στο Copa America η Αργεντινή είναι αυτή που από χθες βράδυ μόνο πολύ το ενδιαφέρον, καθώς μετά τη νέα της αποτυχία, την νέα γκέλα που έκανε χθες βράδυ την Παραγουάη, το 1-1, έχει δεχθεί έντονη κριτική και είναι λογικό. Τα πρωτοσέλιδα εκεί βάλουν αντίον και του Μέση και των υπολείπων. Ο Μέση, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι, αλλά δεν έφτανε αυτό. Και τώρα, τελευταία αγωνιστική, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν για να πάρουν την πρόκριση στην φάση των προημιτελικών, στο νοκάουτ στην οκτάδα. Για καλή τους τύχη, τουλάχιστον περνούν και οι ΔΕΗ, ο καλύτερη τρίτη από τους τρεις ομίλους. Οπότε παραμένει ζωντάνη η ελπίδα για να προκριθεί. Διαβάσαμε και τη δήλωση του Μέση νωρίτερα που είπε ότι πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας για να περάσουμε. Είναι τρελό αν αποκλειστούμε. Και καταλαβαίνετε και το τι πίεση υπάρχει και στον ίδιο και συνολικά στην Αλμπισελέστε. Ενώ ρίχνοντας μια ματιά και στον τύπο της χώρας, εντάξει, πέφτει τρελό κράξιμο και είναι λογικό. Μετά από όσα έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν τίτλοι όπως πότε θα σταματήσουμε να υποφέρουμε, βγάζουμε πάλι τα κομπιουτεράκια και τέτοια. Και είναι απολύτως φυσιολογικό με όσα είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια και με όσα βιώνουν την τελευταία, πόσο να πούμε, δεκαετία να πούμε. Ναι, δεκαετία ας πούμε. Και παραπάνω, αν υπολογίσουμε ότι ο Μέση δεν έχει καταφέρει να πάρει τίποτα εδώ και 15 χρόνια ως αρχηγός της Αργεντινής και πηγαίνει από τη μία αποτυχία στην άλλη. Για την ΑΕΚ, ο Βράνιες είναι αυτός που είναι σήμερα στο επίκεντρο. Βόσνιος αμυντικός που έρχεται στην Ελλάδα, ανέβασε και σχετική φωτογραφία πριν από κάνα 20 λεπτό. Και θα είναι γύρω στις 4 αναμένεται εδώ στην Ελλάδα για να επιστρέψει στην Ένωση. Και δεν ξέρω πώς κρίνεται η περισσότερη αυτή την κίνηση. Πάντως, μετά από όλα όσα είχαν προηγηθεί κιόλας με τον Βράνιες,
κατά τη διάρκεια τη φετινή σεζόν, την υπόθεση και το ερωτικό σκάνδαλο. Πώς τη λέγανε, Χριστό, Γελένα. Γελένα, με τη Γελένα που είχε απασχολήσει για καιρό. Ο Βράνιες απασχολούσε τα μίντια με όχι ποδοσφαιρικό τρόπο. Να δούμε τι έχει να προσφέρει στην ΑΕΚ σε αυτή τη δεύτερη θητεία τώρα που θα επιστρέψει. Τα μήνυμα του Βελγίου γράφουν ότι θα είναι δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς, μάλιστα. Τώρα, τι λύση είναι αυτή για την ΑΕΚ, να πάρει ξανά πίσω έναν πρώην παίκτη της ως δανεικό, με τη μορφή δανεισμού, χωρίς μάλιστα να έχει το δικαίωμα να τον αγοράσει συνέχεια, δηλαδή να τον πάρει απλά για ένα χρόνο, και το τι έχει να της δώσει και πώς βάζει βάσεις έτσι η ΑΕΚ για να χτίσει κάτι καλό. Σε αυτό δεν νομίζω ότι συμφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι ένας αμυντικός που τον ξέρουν καλά στην Ένωση, ξέρει καλά και ο ίδιος τι έχει να δώσει. Ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει τις καταστάσεις γενικότερα. Από αυτή την άποψη είναι μια λύση έτοιμη που μπορεί να προσφέρει άμεσα, αλλά δεν ξέρω αυτή η κίνηση τι λογική έχει και με βάση το μέλλον. Ο Ολυμπιακός σήμερα ανακοίνωσε ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Μονοετές βέβαια, εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα παίξει και πολύ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στον Ολυμπιακό αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, ένα σενάριο καλό, δυνατό μεταγραφικό που γράφτηκε σήμερα στην Gazzetta dello Sport μάλιστα είναι ότι ο Αμπάτε, ο δεξιός πιστοφύλακας, ο Ιταλός, φεύγει από τη Μίλαν και ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που τον θέλουν, ενδιαφέρονται για αυτόν. Εντάξει, αν καταφέρει να κάνει τέτοια κίνηση με τον Αμπάτε, ο Ολυμπιακός, θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφή όντως. Αλλά δύσκολο το βλέπουμε ακόμη. Υπάρχει ανοιχτό ακόμη το ζήτημα με τον Ματέο Γκαρσία, με τις απαιτήσεις Las Palmas να είναι στα 3 εκατομμύρια, να παραμένουν εκεί ψηλά και να μην πέφτουν όπως φαίνεται. Δεν ξέρω αν δουν οι Ισπανοί ότι δεν πωλείται ο Αργεντινός, αν ρίξουν τις απαιτήσεις σιγά σιγά όσο προχωρά το καλοκαίρι, καθόλου απίθανο. Ο Κάιπερς που αποκτήθηκε θα δοθεί δανεικός, αναμενόμενο ήταν και αυτό ούτως ή άλλως. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα και άλλα σενάρια που γράφονται για τον Ολυμπιακό από το εξωτερικό, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Και με εξαίρεση την κίνηση του Βαλμπουενά, οι υπόλοιπες μεταγραφές που έχουν ανακοινώσει οι Ελευθερωτικοί και ως τώρα δεν είναι και κάτι το εντυπωσιακό. Πάντως ενισχύονται σιγά σιγά και προσπαθούν να χτίσουν για τη νέα σεζόν. Από χθες ξέρουν και τον αντίπαλο, τη Βικτόρια Πλιζέν, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και εκείνοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ρυθμούς περισσότερο αγωνιστικούς όπως και ο Άρης, καθώς την ίδια εβδομάδα ξεκινούν. Εκεί στις 23 ή 24 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία για τον Ολυμπιακό και έχει τη ρεβάντς στο Καραϊσκάκι. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, όσον αφορά το διεθνή χώρο, το όνομα του Νεϊμάρ σήμερα παίζει και πάλι αρκετά. Μέχρι χθες έγραφαν σε Ισπανία, σε Γαλλία, παντού τα μεγάλα μέσα ότι πρόκειται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα με επιθυμία και του ίδιου. Σήμερα η Ρεάλ είναι αυτή που μπαίνει δίπλα στο όνομα του Νεϊμάρ. Μάλιστα, όπως γράφουν, η Βασίλισσα προτίθεται να δώσει 130 εκατομμύρια ευρώ και τους Μπέιλ και Χάμες Ροντρίγκες στην Paris Saint-Germain για να πάρει τον Νεϊμάρ. Ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν υπολογίζει Μπέιλ και Χάμες Ροντρίγκες ο Ζιντάν, δεν τους θέλει στο ρόστερ της νέας περίοδου στη Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε θα τους δώσει και αυτό το πακέτο, θα δώσει και 130 εκατομμύρια όπως γράφει η Mundo Deportivo. Εδώ τώρα, βέβαια, η Mundo Deportivo, καταλανική εφημερίδα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα σενάρια, έτσι, αν μπορέσουμε να εμπλέκονται. Δηλαδή, το ότι και η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ πλέον εμπλέκεται στο κόλπο της απόκτησης του Βραζιλιάνου. Πάντως, υπήρχαν ακόμη και δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για 300 εκατομμύρια ευρώ ότι θα ζητήσει η Παρί για να πουλήσει τον Νέιμαρ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν αυτά τα ποσά και εφόσον ήδη γράφεται ότι θεωρείται εφευγάτος από το Μάιο ότι είχε ζητήσει να φύγει από τον ιδιοκτήτη της γαλλικής ομάδας. Τι να τον κρατήσουν τώρα και να ζητάνε 300 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν νομίζω, μάλλον θα φύγει. Το θέμα είναι αν θα πάει στη Ρεάλ, αν θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Είναι το όνομα που απασχολεί, το πιο καυτό όνομα του καλοκαιριού, του φετινού που απασχολεί ο Νέιμαρ. Και όσο δεν αγωνίζεται και στο Κόπα Αμέρικα, τα σενάρια για τη μεταγραφή του είναι αυτά που θα βλέπουμε καθημερινά για να τραβάει και αυτό λίγο το ενδιαφέρον, να προσελκύει λίγο το ενδιαφέρον του κοινού, εφόσον δεν μπορεί να το κάνει αυτό αγωνιστικά, καθώς ο τραυματίας λείπει από τη διοργάνωση που φιλοξενεί η χώρα του, μάλιστα, και θα ήθελε πολύ να είναι εκεί. Προς το παρόν, βλέπουμε απλά μεταγραφικά σενάρια για αυτόν. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα για το Euro 2021. Το Euro 2021, λέω, άντε. Το Euro Under 21. Έχουμε την αγάπη, θα το δούμε συνέχεια. Είναι το πρόγραμμα το σημερινό, γιατί έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε τώρα στην αγάπη Γαβριλίδου να μας πει τι γίνεται και στα του ΠΑΟΚ, μεταγραφικά και όχι μόνο. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Ήσυχα και σήμερα στον ΠΑΟΚ, έτσι, σε σχέση με αυτά που γίνονται στον Άρη από χθες. Καλά, ναι, τέτοια δεν έχουμε, η αλήθεια. Έχουμε μια μεγαλύτερη ηρεμία.
Αλλά υπήρχαν χθες δύο εξελίξεις. Ναι. Στο δώσε, όχι στο πάρε, αλλά κάτι είναι και αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλο ρόστερ που πρέπει να ξεκαθαρίζει. Κοίτα, πάρε, περιμένουμε αύριο. Περιμένουμε, ας πούμε, την άφηξη του Ισμαήλ Σίλβα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και πάνε βάσει προγράμματος που ξέραμε τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, υπάρχει εξέλιξη και στην υπόθεση Καντουρί και στην υπόθεση Κουλούρη. Για τον Κουλούρη φαίνεται ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή με την Τουλούζ για να πάει ο παίκτης εκεί, να παίξει στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να βάσει ταμεία του περίπου 3,5 εκατομμύρια. Ένα ποσό για το οποίο λέγονται πολλά, δηλαδή υπάρχουν διαβάσεις. Σ' άκουγα το πρωί, είναι αλήθεια, στο ΠΑΟΚ 24 που έλεγες ότι είναι μικρό το ποσό με βάση την μικρό, ηλικία του, τα γκολ του. Αυτό, με βάση τη σεζόν του Κουλούρη στην Ελλάδα, το γεγονός ότι η Τουλούζ παίρνει τον κορυφαίο σκόρ του πρωταθλήματος. Και για μένα, ας πούμε, αυτό, ότι πιστεύω ότι θα υπήρχε λίγο περισσότερος χρόνος για να μην υποστηχόν ανέβει λίγο ακόμα το οικονομικό. Ναι. Δεν έγινε όμως. Στα 3,5 φαίνεται ότι κλείνει τον deal, έτσι. Ναι, εκεί φαίνεται ότι κλείνει. Ναι. Και από την άλλη, ο Καντουρί κλείνει στο Βέλγιο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα και το παρακολουθούσαμε πολύ, γιατί οι Βέλγοι κάθε μέρα κάτι έβγαζαν. Τελικά και για εκεί φαίνεται ότι κλείνει τον deal. Με τον Μπάουκ να βάζει 1 εκατομμύριο στα μία του για τον Καντουρί. Αυτά τα θεωρείς πολλά ή λίγα. Όχι, τα θεωρώ πολύ φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Κάπου τόσο δεν είχε δώσει και ο Μπάουκ για να τον πάρει πριν 2 χρόνια. Ναι, λίγο παραπάνω ήταν, αλλά άμα σκεφτούμε το τι γλιτώνει από άποψη χρημάτων ο ΠΑΟΚ σαν συμβόλαιο του Καντουρί. Βαρύ συμβόλαιο, ναι, πολύ βαρύ. Την προσφορά του εδώ και το γεγονός ότι ποτέ δεν κατάφερε ουσιαστικά να δείξει αυτά που περιμέναμε. Ναι. Και το γεγονός ότι okay, υπάρχει και αυτό το εκατομμύριο που δεν είναι λίγο μικρό ποσό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό στη διευθυντική του την περίπτωση. Εντάξει, δεν, πραγματικά είναι ένας παίκτης που δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά. Δεν πρόσφερε σίγουρα τα αναμενόμενα, γιατί περίμεναν πολλά περισσότερα από αυτό στον ΠΑΟΚ. Με βάση την καριέρα του, το τι είχε κάνει ως τώρα, δηλαδή και στην Ιταλία, ναι, σε υψηλότερο επίπεδο. Και ναι, και νομίζω ότι όχι χωρίς λόγο. Δηλαδή, πραγματικά όλοι περίμεναν παραπάνω από αυτόν. Ήταν και άτυχος βέβαια, γιατί πολλές φορές εκεί που έκανε το, φαινόταν να κάνει μάλλον το ανέβασμα, έρχονταν κάποιος τραυματισμός. Δεν είχε ουσία μεγάλη, τέλος πάντων. Όλα δείχνουν ότι και αυτός θα πάει στο Βέλγιο και ουσιαστικά υπάρχει και εδώ μια καλή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Γιατί κατά σώμα το έχουμε πάρα πολλές φορές και το προηγούμενο διάστημα, πέρα από το τι θα έρθει, θα πρέπει να αδειάσουν και θέσεις και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει πλέον στη ζωή του και τις πωλήσεις. Έτσι είναι, γιατί ναι, τα έχουμε πει πολλές φορές, βέβαια, βέβαια. Ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος φεύγει, έχει να κάνει με το ότι πρέπει να βάλεις και εσύ λεφτά στα μία σου από πώληση. Και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει το θέμα με την UEFA γενικότερα, financial fair play και όλα αυτά, το οποίο υπάρχει και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι είναι, ναι. Νομίζω ότι είναι έτσι δύο κινήσεις που σε αυτό το κομμάτι θα είναι πολύ καλές. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο στο μεταγραφικό κομμάτι των παικτών που περιμένουμε. Δηλαδή, πέρα από το Σίλβα ούτε έχει προκύψει κάτι καινούργιο, ούτε φαίνεται μάλλον να προχωράει κάτι άλλο. Έχουμε πολλές φορές ποιες είναι οι ανάγκες πλέον. Από τη στιγμή που όταν μάλλον θα τελειώσουν οριστικά και τα δύο θέματα του Καντουρί και του Κουλούρη, νομίζω θα προχωρήσουν και για εκείνες τις θέσεις οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αλλά επήγει νομίζω εκεί λίγο την κατάσταση στο κέντρο. Ναι, ναι, σίγουρα. Θέσεις εκεί στη μεσαία γραμμή καθημερινά το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα έχει μόνο το Μίσιτς, έτσι. Ναι, και περιμένει, ναι, το Βέρμπλουμ πότε θα μπει και θα είναι έτοιμος. Ναι, δεν αλλά έχει κανένα άλλο. Ναι. Ναι. Οπότε αυτό είναι το θέμα που καίει. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, γενικότερα είναι αρκετά τα μέτωπα στο ΠΑΟΚ. Τα βλέπουμε. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πράγματα. Ναι, περιμένουμε και τον Ιβάν Σαββίδη, άλλωστε πότε, από εβδομάδα. Ναι, όχι τώρα τον περιμένουμε. Οπότε νομίζω ότι με την παρουσία του εδώ θα προχωρήσουν διάφορα. Όπως γίνεται πάντα. Καλό ή κακό συμβαίνει αυτό, ναι. Ναι, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει πια όλοι μας. Οπότε περιμένουμε και από εκεί να δούμε τι θα προχωρήσει η στιγμή που θα έρθει. Ωραία, ωραία αγάπη. Να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου για τα του ΠΑΟΚ, για τις πωλήσεις του Κουλούρη έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Τουλούζ. Όπως φαίνεται, κλείνει το deal, σιγά σιγά θα οριστικοποιηθεί. Ίσως και σήμερα να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχει πάντως καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο νεαρός επιθετικός θα συνεχίσει στην Γαλλία. Η αγάπη θεωρεί λίγα τα 3,5 εκατομμύρια.
Δεν διαφωνώ κιόλας μαζί της, αν και εντάξει. Το θέμα ήταν και κατά πόσο θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να περιμένει, να φάει και άλλο χρόνο δηλαδή, να τον έχει στο ρόστερ τον Κουλούρη και να τον πουλήσει αργότερα προς το τέλος του καλοκαιριού. Δεν ήθελα να το πάνε έτσι ασφαλμαύρη, εφόσον ήρθε πρόταση που τους ικανοποίησε, τον έδωσαν και δεν ρίσκαραν να τον κρατήσουν για το κάτι παραπάνω. Προφανώς και ο ίδιος ο παίκτης θα προτίμησε τη λύση του εξωτερικού. Έτσι και οι δύο πλευρές μένουν ικανοποιημένες με αυτή τη λύση. Να δούμε τι θα κάνει και ο Κουλούρης στη Γαλλία. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά από τρία σεζόν που έκανε εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάει σε ένα πρωτάθλημα πιο αναπτυγμένο, είναι η αλήθεια, από το ελληνικό. Καλύτερο το επίπεδο. Αλλά μπορεί και εκεί να δείξει πράγματα και να βελτιωθεί και ο ίδιος ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά τον Ελκαντουρί, εντάξει, είπαμε, δεν πρόσφερε ποτέ αυτά που περίμεναν να δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από τον ίδιο. Ο Λουτσέσκου τον ήθελε πέρυσι το ρόστερ και όταν ήταν να φύγει για την Πάρμα το Χριστούγεννα τον κράτησε. Τον έπεισε να παραμείνει. Δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό, δεν έδωσε πράγματα που ίσως θα περίμενε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να δει. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε παραστάσει σε υψηλό επίπεδο. Δεν το είδαμε αυτό στην Ελλάδα να φαίνεται εντός γηπέδου. Και νομίζω και αυτή η λύση είναι καλύτερη και για τις δύο πλευρές. Και ο ίδιος φαινόταν ότι ήθελε να αποχωρήσει ή να ψάξει κάτι καλύτερο. Πάει στη χώρα την οποία γεννήθηκε, στο Βέλγιο, στο Ντάρ Λιέγη, σε μια ομάδα ούτως ή άλλως σε καλό επίπεδο. Οπότε νομίζω βγαίνουν ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές και από την συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Και αυτό είναι πράγμα αρκετά σημαντικό. Δεν είναι στις μεταγραφές μόνο το οικονομικό και το σε τι είδους πρωτάθλημα, τι επίπεδο πρωτάθλημα θα πάει ο παίκτης, αλλά να είναι ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές να παίρνουν αυτό που ζητάνε. Και ο ΠΑΟΚ αδειάζει από ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και ο Βέλγος πάει εκεί που ίσως να αισθάνεται καλύτερα και να μπορεί να δείξει περισσότερα πράγματα. Εδώ είναι η αλήθεια, δεν προσαρμόστηκε στον απαιτούμενο βαθμό. Euro Under 21, όπως πήγαμε να ξεκινήσουμε να λέμε νωρίτερα, σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σε μια διοργάνωση που μεταδίδεται και από την ΕΡΤ και έχει ψωμα και έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια στο μενού. Σήμερα στις 7.30 υπάρχει το παιχνίδι Δανία-Αυστρία και στις 10 το βράδυ Γερμανία-Σερβία. Αυτό είναι νομίζω και πιο ενδιαφέρον, με αρκετό ταλέντο στις ομάδες κάτω των 21 ετών και στις δύο πλευρές, και σε Γερμανούς και σε Σέρβους. Οι Σέρβοι άλλωστε είχαν πάρει το παγκόσμιο K19, ήταν εκείνο πριν 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, έχουν ταλέντο πάντως οι Σέρβοι και σαφώς και οι Γερμανοί. Χθες είχαμε την νίκη της Πολωνίας επί της Ιταλίας με 1-0 και της Ισπανίας επί του Βελγίου με 2-1. Οι Πολωνοί που δεν χρησιμοποίησαν βέβαια και πάλι τον Σφιντέρσκι, έμεινε στον πάγκο για δεύτερο σερί παιχνίδι. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Να δούμε αν θα πάρει στα επόμενα παιχνίδια. Πολλοί πάντως που έκαναν το 2-2 και δείχνουν ότι έχουν αρκετά δυνατή παρουσία στη διοργάνωση και μπορούν να πάνε και παραπέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή στο Λίμπερο Παντού. Είδαμε τι συμβαίνει στα μεταγραφικά και όχι μόνο σε Άρη και ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή είπαμε ακόμη υπάρχει στασιμότητα. Στα διεθνή μεταγραφικά το όνομα του Νεϊμάρ είναι αυτό που παίζει αρκετά έντονα σήμερα. Έχουμε τις δύο διοργανώσεις οι οποίες θα μας απασχολούν αυτές τις ημέρες και τουλάχιστον μας δίνουν έτσι μια μικρή γεύση, έτσι, λίγο από αγωνιστική δράση για όποιον θέλει να παρακολουθεί καθημερινά ποδόσφαιρο. Το Euro Under 21 και το Copa America. Υπάρχουν και σήμερα τα παιχνίδια που προαναφέραμε. Σήμερα εντάξει, υπάρχει Uruguay στις 2 το βράδυ. Δύσκολη ώρα, αλλά αν ξενυχτήσετε, αξίζει να δείτε την παρέα εκεί του Καβάνη, του Σουάρες και των υπολείπων. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί στις 2, Λίμπερο Παντού. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από εμάς, καλό μεσημέρι.